σου πάει καλά. Οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα κι ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς τώρα. Λοιπόν, τι γράφει? Η ερωτή φίλη μου λέει ότι δεν είναι η Μαρίζα. Σου το είπα. Αποκλείεται. Τι? Ναι, δικό της κόλπο είναι, καταλαβαίνεις? Πιανείς, δεν έχει υπογραφή. Όχι, τα κάνει όλα για να με μπερδέψει, αλλά εγώ την κατάλαβα. Βλάκα, κακούργε. Όχι, όχι, αυτός ο Οκτάβιο Αντράντε είναι ένας εγκληματίας. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, γλυκιά μου. Όχι, εγκληματίες, δεν μπορώ να ηρεμήσω, πρέπει να τον καταγγείλουμε. Όχι, στάσου, με τι δικαιολογία, δεν έχουμε αποδείξεις. Αυτά είναι στοιχεία που βρήκα. Όχι, όχι, τι άλλο χρειαζόμαστε? Ήδη ξέρουμε ότι είναι ένας απατεώνας. Ο Οκτάβιο δεν φαίνεται πουθενά. Τι άλλο χρειαζόμαστε για να τον καταδώσουμε στην αστυνομία? Ηρέμησε, δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω κι άλλα στοιχεία. Κάνε λίγη υπομονή, αυτό μόνο. Δεν μπορώ να κάνω υπομονή. Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο? Να δούμε αν θα πληγώσει τη Μαρίζα. Ξέρω που πρέπει να πάω για να βρω περισσότερες αποδείξεις. Ναι, εκεί μπορεί να βρω την πραγματική ταυτότητα. Όχι, αυτό που χρειαζόμαστε. Ένα λεπτό, περίμενε. Πού θα πας? Στο σπίτι του. Όχι, πάνω από το πτώμα μου. Θα πρέπει να περάσεις, ναι, πάνω, ναι, από το πτώμα μου. Πρέπει να πάω. Ένα λεπτό θα κάνω, όχι παραπάνω. Θα ψάξω τα συρτάρια του και πάω στοίχημα ότι μα κάτι θα πω. Λες, είναι σοβαρό. Εξάλλου ο τύπος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Εντάξει, άστο σε μένα. Εντάξει, εντάξει, θα κάνουμε αυτό που λες εσύ. Όχι, όχι, περίμενε. Υποσχέσου μου. Στο λόγο σου ότι θα με αφήσεις να κάνω αυτό που θέλω και εσύ δεν θα κάνεις απολύτως, αλλά απολύτως τίποτα. Σε παρακαλώ, Αντρέ, μη γίνεσαι παιδί. Υποσχέσου. Εντάξει, στο λόγο μου. Η Ιδίκο μου είπε ότι ήθελες να με δεις. Ναι. Καλά, δεν πειράζει, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω κάτι. Πήγα στα καλύτερα εμπορικά κέντρα στο Buenos Aires και δεν μπορείς να φανταστείς τι μπλουζάκι σου πήρα. Είναι απίθανο. Σούπερ, θα σου πηγαίνει. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Τι συμβαίνει, Φέλη? Πέρασε ο Άλαν. Και? Μου είπε ότι τον έπιασες, του φούσκωσες τα μυαλά με ιδέες και μετά τον έδιωξες. Αυτό το παιδί έχει τρομερή φαντασία. Θα έπρεπε να γίνει συγγραφέας, δεν νομίζεις? Σολ, θέλω να μου πεις την αλήθεια τώρα. Τι έγινε, βαρέθηκες να συχνάζεις με το καρφί και έρχεσαι πάλι εδώ? Η Άννα δεν είναι καρφί. Έχεις πολύ θράσος. Μαζί ήμασταν όταν το είπε και εσύ καθόσουνα και την άκουγες. Τώρα την καλύπτεις. Δεν το είπε, Πάμπλο. Α, όχι, τώρα λες ότι δεν το είπε εκείνη, αλλά... Εγώ. Α, εσύ, ε. Παύλο, μιλάω σοβαρά. Εγώ το είπα. Εγώ είπα για το κλείσμα σου. Εσύ? Ναι, εγώ, το καταλαβαίνεις. Εγώ το είπα. Γιατί το έπεσες εσύ? Μου ξέφυγε. Τι να κάνω, μου ξέφυγε. Δεν ήξερα τι έλεγα. Σου ξέφυγε, μα πώς μπόρεσες να σου ξεφύγει? Ήταν ένα μυστικό μεταξύ φίλων και εσένα σου ξέφυγε? Δεν το ήθελα. Τι νομίζεις, ότι ήθελα να σε βλάψω? Όχι. Είσαι πολύ μεγάλο κόπανος. Φύγε από μπροστά μου. Ηλίθιε. Άκου, Φέλη, έτσι έγιναν τα πράγματα. Πρέπει να πιστέψεις σε μένα και όχι αυτόν. Ο Άλαν μου φάνηκε ειλικρινής. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σου είπε ψέματα. Πάω στοίχημα ότι ήταν θυμωμένος επειδή εγώ τον απέρριψα. Του είπα ότι δεν θα ήθελα να τον ξαναδώ. Νομίζεις ότι εγώ, η Σόλ Ριβαρόλα, θα την έπεφτα σε αυτό το βλάκα?
Για την ακρίβεια μου είπε ότι εσύ ήσουν έξαλλη επειδή προτίμησε εμένα και όχι εσένα. Μα αυτό δεν έχει σχέση. Κοίτα, εγώ σου τα έφτιαξα με αυτόν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ προσπάθησα να σου τα φτιάξω με έναν ωραίο τύπο και παραλίγο να καταλήξεις με έναν βλάκα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Με πληγώνεις που δεν με εμπιστεύεσαι, Φέλη. Νόμιζα πως ήμασταν φίλες. Μην το λες αυτό, με κάνεις και αισθάνομαι χειρότερα. Ξέρεις κάτι, Φέλη, βλέπουμε τη φιλία εντελώς διαφορετικά. Δεν θα πρόδιδα ποτέ μια φίλη. Και θα έκανα τα πάντα για εκείνη. Και ξέρεις κάτι, για να σου το αποδείξω, ως ένδειξη της φιλίας μας, θα παρατήσω την καμπάνια. Τι? Για μένα? Όχι, όχι, Σολ, δεν έχει νόημα. Αυτή η καμπάνια είναι το όνειρό σου. Ίσως έτσι με πιστέψεις. Αν θέλεις απόδειξη της φιλίας μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχω. Το είδες αυτό? Η αόρατη φίλη της Ντολόρες είναι η αδερφή της. Πάμε να το πούμε. Όχι, όχι. Μην της το πεις. Θα την πειράξει αν το μάθει. Τότε, τι να κάνουμε? Τίποτα. Τίποτα. Θα κάνουμε πως δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα απολύτως, εντάξει? Μία, απάντησε μου. Σε παρακαλώ, απάντησε. Να τη ζητήσω να βγούμε. Τι, πια? Στη Σαμπρίνα. Δεν ξέρω, κάνω ό,τι νομίζεις. Να τη ζητήσω να πάμε σινεμά. Είναι πιο οικείο. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να προσέξω τι μου λες τώρα. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Η μία μου είπε κάτι τρομερό και μετά αποσυνδέθηκε. Σταμάτησε να μου απαντάει στα mail. Άστο σε μένα. Αν είναι συνδεδεμένη, θα απαντήσει. Τι θα κάνεις? Θα κάνω όπως μη θέλει. Μία. Δεν ξέρεις τι μου έκανε η ηλίθια η Σολ. Μα δεν είσαι μέσα, δεν το βλέπεις. Μη μιλάς και κοίτα. Μία. Έφυγε. Βοήθησέ με λοιπόν. Πού μπορώ να την πάω? Έφυγε με εκείνο το τύπο. Η Σαμπρινά. Όχι, η μία. Γλώρια, χρειάζομαι ώρες για να προπονήσω την ομάδα. Το φροντίζεις? Θα μου είναι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα. Γεια, τα λέμε. Γλώρια, μπορείς να πεις τον Ντουνόφ ότι τον θέλω, σε παρακαλώ. Αδύνατον, μόλις έφυγε με την Κλόντια. Ωραία, τότε κάτσε να σου υπαγορέψω ένα μήνυμα. Λυπάμαι. Πρέπει να περιμένεις μέχρι αύριο. Μόλις σχόλασα και φεύγω. Καληνύχτα. Θέλω... Μισό λεπτό, για πες μου. Τι τον θες τον διευθυντή? Θα του πω τα παραπονά μου. Μα γιατί, τι συμβαίνει? Για την ομάδα με τις μαζορέτες. Είμαι προπονήτριά τους και δεν είμαι σαν τη Σόνια. Ναι, έχεις δίκιο. Εξάλλου δεν ξέρω. Εσύ ως προπονητής, ποια προτιμάς? Εσένα, καμιά άλλη. Ευχαριστώ. Κοίτα. Η Γλώρια τα άφησε. Για να δούμε. Τι είναι αυτό? Οι βαθμοί των παιδιών. Πρέπει να τους περάσεις τους ελέγχους, ε? Ναι, ακριβώς. Τι ψάχνεις? Κάποιους βαθμούς. Δεν το πιστεύω! Λοιπόν, μίλησε στη Χίλτα. Θα γυρίσεις σπίτι? Ναι, όχι! Της μίλησα, αλλά δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Τι θα κάνεις? Δεν έχω ιδέα. Προσεύχομαι να γυρίσει και να σταματήσει να με πρίζει η μάνα μου. Προσεύχομαι. Ποιος είναι? Χαίρετε, ανοίξτε! Όχι τώρα, γιατί κάνουμε αποτρίχωση. Ανοίξτε τώρα αμέσως. Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται η είσοδος? Δεν με ενδιαφέρει. Λινάρες μαζί μου. Μα γιατί? Δεν έχει μα, έλα μαζί μου. Είναι ώρα για ύπνο. Σταμάτα. Ο τρόπος του μου τη δίνει. Μου τη δίνει όταν οι άλλοι φωνάζουν. Τι έχεις εσύ? Χρειάζομαι μια συμβουλή. Για... αγόρια, για διευθυντές, γιατί? Για αόρατους φίλους. Το πρόβλημα είναι ότι έκανα μια μεγάλη γκάφα και δεν ξέρω πώς να τη διορθώσω. Mm-hmm. Είμαι η αόρατη φίλη της Ντολόρες. Και εκείνη τι λέει γι' αυτό? Δεν ξέρει ότι είμαι εγώ. Επειδή είσαι αόρατη, ναι, ναι. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αντί για μένα πιστεύει ότι είσαι εσύ. Τι? Προσπάθησα να την πείσω ότι δεν είσαι εσύ, αλλά δεν με πιστεύει και νομίζει ότι είσαι... Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί? Δεν ήθελα να αισθάνεται μόνη της και να κάθεται να κλαίει.
Ούτε ο μπαμπάς ούτε η μαμά την προσέχουν. Η γιαγιά πάλι δεν της απαντάει και ερωτεύτηκε το Φρανσίσκο που είναι ερωτευμένος μαζί μου. Α, μάλιστα. Βγάλε το Φρανσίσκο από τη λίστα. Γιατί? Επειδή είναι κολλημένος με την κόρη ενός παραγωγού που μας προωθεί γι' αυτό. Κολλημένος με ποια? Κολλημένος μέχρι αηδίας. Πήγαινε να τη δει. Άσε, δεν πειράζει, στο θέμα μας τώρα. Τι εννοείς? Τι το Λόρες. Μα γιατί μιλάμε, Λάουρα, τόση ναι, ώρα. Ναι. Ναι, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό. Μπορεί να είναι ευτυχισμένη για τις πρώτες μέρες, αλλά μόλις μάθει ότι είσαι εσύ, θα σε σκοτώσει. Θα θυμώσει πάρα πολύ. Δεν θα σου ξαναμιλάει και τέτοια. Ναι. Αλλά έχω τη λύση. Τέρμα τελείωσε. Τέλος η αόρατη φίλη. Εντάξει, τέρμα. Αλλά νομίζει ότι είσαι εσύ. Αν σταματήσεις να τις γράφεις. Δεν πειράζει. Θα θυμώσει μαζί μου. Αλλά καλύτερα να θυμώσει μαζί μου παρά μαζί σου. Διαφορετικά θα σου ξαναμιλήσει. Μα τι συμβαίνει? Αυτό ακριβώς αναρωτιέμαι κι εγώ. Γιατί απέτυχες όλα τα μάθηματα, Λινάρες? Είναι δύσκολη χρονιά. Δεν είναι απάντηση αυτή. Αν νομίζεις ότι η χρονιά είναι δύσκολη, να στρωθείς στο διάβασμα και θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θα σου βάζω εργασίες, μελέτες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αλλά πρώτα θα μου μιλήσεις. Όχι. Όχι, αυτό είναι δική μου δουλειά. Ναι, είναι, αλλά θα μου πεις θέλεις, δεν θέλεις, γιατί στην ευχή απέτυχες όλα τα μαθήματα. Hey, μίλα! Σταμάτα! Μάρκο, ηρέμησε λίγο. Σκάσε, αφήσε την. Γιατί θα με δείρεις, Αγγιλάρ? Όχι, Μάρκο, όχι! Όχι! Όχι. Κάνε κάτι! Βούτησε τον! Μάρκο! Σταμάτα! Κάνε κάτι, σε παρακαλώ! Μάρκο! Λουκάν, μη φεύγει, σε παρακαλώ! Βοήθεια, ας βοηθήσει κάποιος! Αρκετά! 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 Θα τα ξαναπούμε! Μάρκο, αιμορραγείς! Θα σε σκοτώσω! Θα φέρω ενόπνευμα! Καλά είμαι! Κάτσε εδώ! Είσαι καλά? Ναι. Δεν σε χτύπησε? Όχι, δεν με χτύπησε. Την άλλη φορά μην με βοηθήσεις. Μα ήθελα να σε προστατέψω. Δεν χτύπησα, εντάξει. Ξέχασέ με, όπως σε ξέχασα εγώ. Γεια, τα λέμε. Α, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Άννα, θέλω να σου πω κάτι. Ορίστε, τι είναι? Τα είπα όλα. Ωραία. Είπα στον Παύλο την αλήθεια, ότι εγώ έφταιγα, ότι εγώ. Δεν πειράζει, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί του το είπες. Είχε πιστέψει ότι ήταν δικό μου το σφάλμα. Ναι, Άννα, έχεις δίκιο. Γεια. Γεια. Τι θα πιείς? Τίποτα. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη που σου φέρθηκα άσχημα. Θα με συγχωρέσεις? Ξέρεις, να έπεσα έξω. Εντάξει, δεκτή συγγνώμη. Σε ευχαριστώ. Με συγχωρείς και εσύ, Τόμι. Ξέρω ότι και σε σένα. Δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Ξέχνα το. Τώρα κάτσε και πες μου τι τρέχει, άντε. Γεια. Θα μας φέρεις δύο καφέδες? Ναι. Τι συμβαίνει? Έλα, πες τα όλα. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρω, είμαι πεσμένος. Ο χέρος μου δεν μου δίνει καμία σημασία. Η Κάρμεν μου έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο. Και εμένα το ίδιο. Και επιπλέον είμαι και άφραγκος. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ, δεν Τόμι. Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Λεφτά. Είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς λεφτά. Αδύνατον. Δεν ξέρω. Το μόνο που με γεμίζει πια είναι το συγκρότημα. Είναι μόνο η αρχή. Θα σου πάρει καιρό να μαζέψεις χρήματα. Το ξέρω. Εσύ βέβαια έχεις το κρεοπωλείο. Όχι, το κρεοπωλείο. Και μόνο που τα ακούω αρρωσταίνω. Κουράζομαι και μόνο σε σκέψη ότι θα δουλεύω εκεί Σαββατοκύριακα. Ναι, αλλά σκέψου ότι θα περνάμε ωραία στο διαμέρισμα. Το ξέρω αυτό. Σκεφτόμουν γιατί δεν ακολουθείς τη συμβουλή του φίλου μας. Νίκιασε το διαμέρισμα και έτσι θα βγάλεις κάποια χρήματα. Ένα σταθερό εισόδημα κάθε μήνα. Ναι, βέβαια. Θα μπορούσα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κοιμηθώ. Ειλικρινά, αυτό το θέμα με φοβίζει. Όχι, καλή μου. Θα κοιμηθείς γιατί είμαι εγώ εδώ κοντά σου. Ευχαριστώ. Α, τι έγινε? Καλησπέρα. Είναι βαριές αυτές εδώ. Κοίτα, τι κάνεις εδώ? Όχι, μη μου πεις ότι... Ναι, γύρισα. Είναι υπέροχο. Έλα, μην κάθεσαι, βοήθησέ με τις βαλίτσες. Ναι, απλώς ξαφνιάστηκα που σε είδα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς τόλμησες να φύγεις από το σπίτι? Οι άστεγοι είναι σαν τα σκυλιά, το ξέρεις, φεύγουν και έπειτα γυρίζουν. Α, ήταν ένα αστείο της Μαρίζας αυτό. Όχι, θα τα πω και με τη Μαρίζα ένα χεράκι αύριο. Όχι, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό που μετράει είναι ότι το ομολόγησε. Ναι, τι ομολόγησε, ότι είχε συνεργό? Τι? Όχι, κοίτα, υποθέτω ότι θα πρέπει να είχε τη βοήθεια κάποιου για να βάλει έναν άντρα στο σπίτι σου. Δεν θα τα καταφέρει μόνη της? Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία όμως καμία. Είναι υπέροχο που είσαι πάλι εδώ, Χίλντα.
Θα είμαστε πάλι μαζί, γλυκιά μου. Άντι, μπορείς να πας σπίτι αν θέλεις, μιας και θα έχω παρέα. Φεύγω. Αντίο. Γεια σας. Τι? Οι βαλίτσες μου. Α, ναι. Ας καθίσουμε. Ναι, ναι, αλλά άκουσέ με, άκουσέ με προσεκτικά. Θα μείνω υπό έναν όρο. Τι? Θα με αφήσεις να σε βοηθήσω να θέσεις κάποια όρια στη Μαρίζα. Βάσει της ομολογίας της νομίζω ότι πρέπει να της βάλουμε λίγο φρένο. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω πώς να τη χειριστώ. Αχ, μην ανησυχείς, μωρό μου. Ξέρω εγώ, ξέρω. Εντάξει. Καλώς ήρθες λοιπόν στο σπιτικό μας. Και στη ζωή μας. Σου μιλάω. Φάγατε πρωινό, κορίτσια. Ξέρεις κάτι. Κάνε μας τη χάρη και ζήτα ένα ζεστό καφέ με δηλητήριο. Μπόλικο να είναι, γιατί μου φέρεσαι άσχημα. Τι, θα με μάθεις πώς να συμπεριφέρομαι. Βίκο. Μας κάνει και την ευαίσθητη τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι στα αλήθεια στεναχωρημένη. Άσε μας, ρε Φέλη, πώς μπορεί να είναι στεναχωρημένη, ειδικά μετά από αυτό που σου έκανε. Δεν παραδέχεται την ιστορία του άλλου. Φυσικά και δεν το παραδέχεται. Τι θα πει, ότι προσπάθησε να σου πάρει το αγόρι. Αν το έκανε, εγώ λέω να μην τις ξαναμιλήσουμε, κορίτσια. Ίσως δεν θα μου το έκανε ποτέ αυτό. Είναι φίλη μου. Α, τώρα μάλιστα, με τέτοιους φίλους τι φλανάχουν οι εχθροί. Κοίτα, μου είπε ότι θα παρατούσε τη διαφημιστική καμπάνια για τη φιλία μας για να αποδείξει ότι είμαστε φίλοι. Και εσύ την πίστεψες. Νομίζεις ότι θα παρατούσε ποτέ την καμπάνια, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της, αυτό που της αρέσει περισσότερο από όλα, αυτό που κατάφερε. Νομίζεις ότι θα τα παρατούσε. Πρώτα απ' όλα, μη μου φωνάζεις γιατί είμαι εδώ. Και δεύτερον, έτσι μου είπε. Και εσύ πιστεύεις ό,τι και να σου πει, Γιατί δεν της λες, δεν σε πιστεύω, είσαι μια ψεύτρα. Να δεις, θα σου απαντήσει. Όχι, ξέρεις κάτι, θα το λύσω μόνη μου. Μην ανησυχείς. Γεια! Ο Παύλο Ρινιέρη? Ναι, είμαι η Μία Κολούτσι. Ναι, σας τηλεφωνώ επειδή έμαθα ότι ενδιαφέρεστε για μια διαφημιστική καμπάνια. Ναι, ναι, γι' αυτό σας τηλεφωνώ. Δεν θα μπορέσω. Όχι, δεν έχει να κάνει με την αμοιβή. Έχω ένα πρόβλημα. Ξέρετε, έχω ελιές σε όλο μου το σώμα, γενετής. Όχι, τις βγάζουν με το Photoshop, ξέρετε, και χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Οπότε, λοιπόν, αυτά. Γεια σας, ευχαριστώ. Τι συμβαίνει? Γεια σου, Σολ. Δηλώνω συμμετοχή για τις μαζορέτες στη σχολική ομάδα ράγκμπι. Ωραία, δώσε μου, θέλω να δηλώσω κι εγώ. Έλα. Μα όχι, δεν νομίζω ότι μπορείς. Γιατί? Επειδή μόνο αυτοί που παρακολουθούν τη Σόνια μπορούν να συμμετέχουν. Και εσύ δεν το παρακολουθείς, εξάλλου δεν έχεις χρόνο με την καμπάνια. Δεν προλαβαίνεις. Α, δεν στόπα. Δεν θα κάνω την καμπάνια. Τα παράτησα. Α, τα παράτησες. Γιατί? Να, για προσωπικούς λόγους. Sorry λίγο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η σωτηρία μου. Διαβάστε το. Νοικιάζω διαμέρισμα για πάρτι, συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Τι γράφω? Πάμε, ακόμα εδώ είσαι, πάμε, φύγαμε. Δεν απαντάει. Έχουμε εργασία στα οικονομικά. Ποια εργασία? Διακυμάνσεις του ΑΕΠ κατά την τελευταία δεκαετία. Ολόκληρη ανάλυση είναι. Ξέρεις τίποτα για το θέμα, Παιδιά, έχω κάνει ήδη την εργασία μου. Θέλετε το συνοπτικό μου διάγραμμα να σας το δώσω? Όχι, ευχαριστώ, θα το ζητήσω από μια φίλη. Ναι, αλλά πρέπει να σας πω ότι καμία στο σχολείο δεν το έχει. Γιατί σε μένα ανέθεσα να κάνω την εργασία και την έχω κάνει. Η φίλη μου δεν είναι από αυτό εδώ. Και ξέρεις κάτι, άργησα, αλλά είδα ότι υπάρχουν και καλά κορίτσια. Και εκτός σχολείου, έτσι. Καλά. Εγώ το έχω στο δωμάτιό μου πάντως. Όχι, Λαούρα. Δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου. Κουράστηκα να κάνω τον ηλίθιο τύπο. Θυμάσαι τότε που σου ζήτησα να πάμε στο τροχόσπιτο? Ήμουνα τόσο ηλίθιος, Θεέ μου. Όχι, Φρανσίσκο. Αρκετά, το εννοώ. Ευχαριστώ. Δεν πρόκειται να σε ξαναενοχλήσω ποτέ. Πάμε. Όχι, δεν απαντάει. Πάμε. Και αν συνδεθεί τώρα. Πιλάρ, έλα, τι έπαθες, τι τρέχει? Αλήθεια είναι. Τι? Η Σολ παράτησε την καμπάνια. Μιλάς σοβαρά? Πολύ σοβαρά. Τότε δεν μου είπε ψέματα. Δεν ξέρω. Σολ, άκουσέ με. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Γιατί, τι έγινε, Φέλη? Επειδή πίστεψα τον άλλον, ενώ έπρεπε να πιστέψω εσένα. Θέλω να πω, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Εντάξει, Φέλη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλήθεια, μην ανησυχείς. Περίμενε, άκουσα ότι παράτησε την καμπάνια. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό για μένα. Θέλω να πω, πήγαινε. Φέλη, σου είπα ήδη ότι θα κάνω οτιδήποτε για να με πιστέψει,
Είσαι τόσο καλή, τόσο καλή. Δυστυχώς όμως, εσύ θα περάσεις όμορφα με τις μαζορέτες, ενώ εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν παρακολουθώ το εργαστήριο της Σόνιας και θα μου άρεσε πάρα πολύ να μοιραστούμε αυτή τη δραστηριότητα. Εσύ δεν μπορείς να την πείσεις? Τα πω καλά με τη Σόνια. Θέλω να πω, είμαστε φίλες. Αν της πω, Σόνια, μπορεί να συμμετέχει και η Σόλ, σε παρακαλώ. Σίγουρα θα πει. Ευχαριστώ, Θέλη. Ξέρεις κάτι? Εμείς δεν θα μαλώσουμε ποτέ για αγόρι. Δεν είμαι ούτε η Βίκο, ούτε η Μία. Έχω διαφορετική γνώμη για τη φιλία. Είσαι καλύτερα? Ναι. Άσε να δω, πονάει? Ναι, πονάει. Νταγκυλάρ! Ο Ντουνόφ θέλει να πάει στο γραφείο του. Δεν πιστεύω να νόμιζες πως τα γλίτωνες. Πήγαινε αμέσως. Μάρκο, μην ανησυχείς. Η Λουχάν και εγώ θα είμαστε μάρτυρες. Μην ανησυχείς. Θα είμαστε εκεί. Όχι. Μη, ξέρεις τι. Δεν με νοιάζει αν με τιμωρήσει. Μα γιατί, πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όχι, το εννοώ. Είναι η πρώτη φορά που μπλέκω σε καυγά. Και να σου πω και κάτι. Δεν το μετανιώνω. Εξάλλου, το ευχαριστήθηκα. Ναι, αμέ. Έλα, πάμε να πάρουμε τη Λουχάν. Όχι. Δεν πρέπει να μάθει γι' αυτό. Γιατί όχι, τι συμβαίνει? Γιατί ο Μάρκος θα νομίζει ότι η Λουχάν το έσκασε. Για περίμενε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το κάνεις αυτό? Επειδή μ' αρέσει ο Μάρκος. Τι? Είναι μυστικό. Ναι, δεν ξέρω πώς ή πώς ξεκίνησε, αλλά αισθάνομαι υπέροχα. Εξάλλου, παρά είναι και λεπούρη για μια χαζή, δεν νομίζεις? Δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθες τόσο νωρίς, αφού το εργαστήριο είναι πολύ αργότερο. Επειδή ήθελα να σου κάνω παρέα, Χίλντα. Μια ζωή μόνη μου ήμουνα. Ξέρω ότι θέλεις να δεις τη Μαρίζα. Αυτό είναι. Ναι, αυτό και άλλα πράγματα. Άξονια, για το Θεό, τι προσπαθείς να μου κρύψεις? Τι σχεδιάζεις? Εντάξει, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τον καθηγητή Οκτάβιο. Αχ, το καημένο. Όχι, δεν είναι καημένος. Δεν υπάρχει. Χρησιμοποιεί ψεύτικο όνομα. Τι? Ναι. Αχ, γιατί το λες? Ο Αντρέ έκανε μια έρευνα και ανακάλυψε ότι ο Οκτάβιο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν εμφανίζεται σε κανένα μητρό. Το πιστεύεις αυτό? Είναι τρομερό. Τρομερό? Αυτό το ξέρει ο Ντουνό? Όχι, φυσικά και όχι. Δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν θέλει επιπλέον προβλήματα από αυτά που έχει, και έχει αρκετά. Εγώ όμως θα βρω τη λύση και θα τον αποκαλύψω. Είναι απατεώνας. Είναι. Σόνια, τι θα κάνεις τώρα? Θα πάω σπίτι του. Και εκεί θα έχει κάποια ταυτότητα. Δεν νομίζεις? Όχι, είσαι τρελή. Είναι παράνομο. Ξέρω ότι είναι παράνομο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να βρω αποδείξεις που χρειαζόμαστε για να το μεταγγείλουμε. Δεν ξέρουμε τι σχεδιάζει αυτό το τέρας. Για να δούμε πώς θα μπει στο σπίτι του, για πες μου. Θα σου πω το σχέδιό μου. Θα πάμε στο γραφείο των καθηγητών και όσο εγώ θα κλέβω τα κλειδιά του, εσύ θα φυλάς τσίλια στην πόρτα. Εγώ? Πάμε, Χίλντα. Όχι. Πάμε. Όχι. Γεια στάσου. Τι θέλεις, Δροκό? Να. Θέλω να μιλήσουμε για τη Βίκο. Τι θες να μου πεις? Ότι είναι εξωγήινη που ήρθε να μας απεικήσει, ή ότι είναι ένας άντρας ντυμένος γυναίκα που κάνει τη μαθήτρια? Τι θα μου πεις? Όχι. Ήθελα να σου αποδείξω ότι είναι αλήθεια ότι είναι μπλεγμένη σε κάποιο κόλπο. Μπορείς να το αποδείξεις? Για να το δούμε. Ωραία. Το γνωρίζεις αυτό? Ναι, είναι το βραχιόλι φιλίας που φοράμε η Βίκο, η Μία και εγώ. Μάλιστα. Και αυτό είναι το τιμολόγιο του ενεχειροδανειστήριου από το οποίο το πήρα. Τώρα με πιστεύεις? Γιατί να το βάλει ενέχειρο η Βίκο, για πες μου. Γιατί χρειάζεται χρήματα. Γιατί? Θέλει να αγοράσει ναρκωτικά. Τι? Μα είσαι τρελός. Δεν ξέρεις τη Βίκο. Δεν ανέχεται τσιγάρο ούτε στα 5 χιλιόμετρα. Και εσύ κάθεσαι και μου λες ότι παίρνει ναρκωτικά. Τι άλλο θα σκαρφιστείς τώρα, μπορείς να μου πεις? Τι να σκαρφιστώ, αφού μου το είπε η ίδια. Αστειευόταν. Τι νόμιζες? Αστειευόταν. Ξέρω τη Βίκο χρόνια. Είναι υγιέστατη. Τόσο το καλύτερο για εκείνη. Ωραία, το πρόβλημα λύθηκε. Περίμενε. Αν δεν θέλει τα χρήματα για τη δόση της, τότε τι τα θέλει? Σε αυτό έχεις δίκιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το σκέφτηκα. Εξάλλου μου χρωστάει χρήματα. Βλέπεις? Οπότε είναι προφανές ότι κάτι σχεδιάζει. Είσαι φίλη της. Γιατί δεν το ψάχνεις? Ναι. Κύριε,
με συγχωρείτε, αλλά έχω κάτι σημαντικό να σας πω. Με συγχωρείτε! Πώς μπαίνετε στο γραφείο μου έτσι, Δεσποινής? Συγγνώμη, το ξέρω, αλλά ήμουν παρούσα όταν αντέδρασε ο Μάρκος. Ο Μάρκος χτύπησε τον Μπλάση επειδή φερόταν άσχημα στη Δεσποινίδα Λινάρες. Όχι. Είχε στραμπουλήξει το χέρι. Όχι. Συγγνώμη, δεν είχα να σα. Αν τα πράγματα έγιναν όπως τα λέτε, γιατί δεν είναι εδώ η Δεσποινής Λινάρες να το επιβεβαιώσει? Δεν ξέρω, ίσως δεν τολμούσε να έρθει. Όπως και να έχει, θα υπερασπιστώ εγώ τον Μάρκο. Αχ, Σόνια, ακόμη εδώ είσαι. Έλα, βιάσου, απομάκρυνε τον Οκτάβιο. Πήγε στην τάξη χωρίς το χαρτοφυλακά του. Θα έρθει να τον πάρει όμως όπου να είναι. Εντάξει, κοίτα τι έχω εδώ, τα κλειδιά του σπιτιού του. Πάω αμέσως. Περίμενε. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Το εργαστήριό σου ξεκινάει σε μισή ώρα. Δεν πειράζει, μπορώ να κάνω πολλά σε μισή ώρα, μην νομίζεις. Σόνια, Ρέι, είσαι το άτομο που έψαχνα να βρω. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Σ' ακούω. Ξέρεις, έκανα παράπονα στον Τουνόφ για την οργάνωση της ομάδας των κοριτσιών. Αγαπητή μου, μπορείς να υποβάλεις όσα παράπονα θέλεις, αλλά η δημιουργία της ομάδας ήταν δική μου και μόνο δική μου. Οπότε μη τρέφεις ελπίδες. Θα το δούμε αυτό. Γιατί δεν το συζητάμε λίγο? Κρίμα, δεν έχω χρόνο. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω αυτή τη στιγμή. Δέχομαι συγχαρητήρια. Μόλις έσωσα τον Μάρκο. Τι εννοείς? Τίποτα, να σου εξηγήσω για να καταλάβεις. Ο Μπλάς άρπαξε τη Λουχάν από τον μπράτσο και την ταρακούνησε, κατάλαβες? Περίμενε. Άρπαξε τη Λουχάν από τον μπράτσο και την ταρακούνησε. Ο Μπλάς της τα έψαλε γιατί απέτυχε σε όλα τα μαθήματά της, γι' αυτό. Τι, η Λουχάν απέτυχε σε όλα τα μαθήματα? Τι, δεν το ήξερες? Ναι, πώς, το ήξερα. Και ξέρω και γιατί. Γιατί είναι βούρλο, γι' αυτό. Πώς μιλάς για την καλύτερη μου φίλη, ηλίθια? Πώς λες ότι είναι βούρλο, ε? Δεν ξέρεις τώρα, άφησε την. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί θυμώνεις. Όταν είναι λογικό μια άστεγη που δεν τρέφεται σωστά να είναι βούρλο. Θα καταλήξεις κι εσύ άστεγη με την κλωτσιά που θα φας. Μ' άκουσες? Ξέρουμε οι δυο μας γιατί απέτυχε στα μαθήματά της. Α, γιατί? Επειδή βγαίνει με κάποιον. Και λοιπόν? Βλέπεις, δεν καταλαβαίνει. Έρωτας. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι ερωτευμένη δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Οπότε δεν διαβάζει. Δεν σας ρώτησα. Τι μας ρωτάς τότε? Λοιπόν, άστε. Δεν το πιστεύω ότι αυτός ο ηλίθιος δεν έχει το κλειδί της εισόδου. Τώρα θα μπω όμως. Συγγνώμη, κυρία μου, σε ποιον όροφο πάτε? Αγαπητέ μου, ευτυχώς που σε συνάντησα. Μένω σε κάποιον φίλο, αλλά έχω ξεχάσει τα κλειδιά. Συγγνώμη. Ναι, μου φαίνεστε πολύ γνωστή. Βλέπεις, επειδή με έχεις δει αρκετές φορές, φυσικά. Μπορώ να περάσω, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μπορώ να σας αφήσω. Αν δεν έχετε κλειδί ή αν δεν σας ανοίξει κάποιος, εγώ δεν μπορώ, δυστυχώς. Εξάλλου οι κανονισμοί του κτηρίου είναι κανονισμοί. Καλό σας απόγευμα. Σίγουρα είναι ο θυρωρός. Σίγουρα. Τι σημαίνει? Αυτό. Τι να κάνω? Τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στο έχω πει. Έλα, πάμε. Δεν το πάρω. Θα στεναχωρηθεί. Θα το σταματήσεις πια. Αρκετά. Κορίτσια, ακούστε με. Έχουμε επίκορη συνάντηση κοριτσιών στο γυμναστήριο. Τι σημαίνει πάλι? Κυρία, μπορώ να σας βοηθήσω? Ευχαριστώ, καλή μου. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Μα τι αγοράσατε, κανένα πτώμα? Συγγνώμη. Τίποτα. Σε ποιον όροφο πάτε? Στον 7ο, αλλά φοβάμαι πως το ασανσέρ δεν λειτουργεί ως συνήθως. Α, τι καλά. Τι είναι αυτό? Τι ψάχνει αυτός ο άνθρωπος? Καλό σκυλάκι. Ήσυχα. Εντάξει, φεύγω. Φεύγω, καλό σκυλάκι. Δεν ξέρω, Παμπλό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη δοκιμή στο στούντιο. Να το αφήσουμε για αργότερα. Πας καλά. Ό,τι θέλεις, λες. Θα το χάσουμε τον τύπο. Μα, δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει νόημα.
Δεν ξέρω. Μπορούμε να πάμε στη συνάντηση, να συζητήσουμε κάποια θέματα, να δούμε την πρότασή του. Τέλος πάντων, πρέπει να ετοιμάσουμε μερικά τραγούδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά πρέπει να δώσουμε κάποιες κασέτες, κάποια demo. Σωστά. Με κάποια τραγούδια γεια που έχουμε ηχογραφήσει. Γεια. Α, γεια. Γεια. Τι κάνεις, καλά. Όλα καλά. Καλά. Ωραία, χαίρομαι. Σας έχω καλά νέα. Τι? Τι συμβαίνει? Ο μπαμπάς μου ακύρωσε μια συνάντηση για να σας συναντήσει αύριο. Αλήθεια, αύριο? Είμαστε ελεύθεροι αύριο το απόγευμα. Ωραία, ναι. Τέλεια. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Α, ναι, δεν ξέρουμε τι τραγούδια να του πάμε. Δύο δυναμικά τραγούδια είναι ό,τι πρέπει, έτσι? Ναι. Καλά είναι? Προτείνω να πάτε τρία τραγούδια. Δύο δυναμικά και ένα αργό. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Μανουέλ, η μία στο chat. Σάμπρι. Γεια. Τι κάνεις? Όχι. Για να δω. Όχι. Θα σε πληρώσω. Όχι. Έλα σε να δω πώς πάει. Φύγε. Έλα. Όχι. Κορίτσια, μπορώ να έχω την προσοχή σας για ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ο Ντουνόφ μόλις μου ανέθεσε τις μαζορέτες. Τότε εμείς φεύγουμε. Ούτε στα όνειρά σας. Η διοίκηση του σχολείου πιστεύει ότι αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική και αυτές που είναι στην ομάδα δεν φεύγουν. Αποφασίσατε τι θα γίνει με την καινούρια? Ναι, ορίστε και η ψήφη μας. Όχι, θέλω ξεκάθαρα πράγματα. Είμαστε μεταξύ φίλων. Ποιες είναι υπέρ? Εγώ είμαι υπέρ. Για να δω. Οι πιο πολλές. Σολ, καλώς όρισες. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Μου άρεσε. Hey, τι μούτρα είναι αυτά, γιατί είσαι έτσι? Τι έπαθε η Μαρίζα, δεν πήρε ούτε το δώρο της, ούτε το γράμμα. Αυτή την ώρα τα κορίτσια έχουν συνάντηση με τη Μαρία Ζεζούς. Ναι, αλλά το είπα στη Μαρίζα, εγώ της το είπα. Εδώ κάνεις λάθος. Η Μαρίζα δεν είναι η αρρώτη σου φίλη. Τι λες τώρα, είναι προφανές πως είναι η Μαρίζα. Πίστεψέ με, το εννοώ, ξέρω ποια είναι. Εντάξει, ποια είναι, πες μου. Εντάξει, θα σου πω, αλλά όχι εδώ. Πάμε κάπου πιο ήσυχα. Εντάξει. Μία, θέλω να μου πεις ποιος ήταν αυτός που βγήκες. Ποιον εννοείς? Α, κατάλαβα. Είναι ο γιος του συνέτερου του πατέρα μου. Ναι, αυτός. Πώς τον λένε? Δεν στο έχω πει. Έχει πολύ όμορφο όνομα. Τον λένε Πιέρ. Όμορφο. Όμορφο. Πιέρ. Δεν ξέρω, έχει όνομα... Όνομα σκύλου. Α, καλά, Μανουέλ, αν είναι να θυμώνεις έτσι, σταματάμε τη συζήτηση τώρα. Μην γίνεσαι ιστερικός. Ναι, βέβαια, βέβαια, φυσικά. Δεν μπορείς να μου μιλάς, αλλά μπορείς να μιλάς στον Πιέρ, έτσι. Πότε μάθες γαλλικά, Μία? Α, μιλάμε αρκετές γλώσσες. Λίγο αγγλικά, λίγο γαλλικά. Ρίχνουμε πάρα πολύ γέλιο όταν είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία που περνάμε. Πολύ γέλιο. Τι συμβαίνει? Η Μία είναι στο Παρίσι και αυτός ζηλεύει επειδή βγήκε με ένα γόρι. Πού είσαι τόση ώρα? Αδύνατο να τους καταλάβω. Είναι τόσο ερωτευμένοι. Φέρονται σαν πιτσουνάκια. Τι? Ξέρεις πόσο ώρα προσπαθώ να σου στείλω mail και δεν απαντάς? Μπορεί να είναι παιδιάστικη αντίδραση. Τι λες? Πρέπει να μου πεις που ήσουν. Εγώ πάντως δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει. Μην μου λες ότι δεν σε πιστεύω. Μπα, μου φαίνεται ότι ο Μανουέλ... Μου λες ότι ξαφνικά το κεκέντρο... Πρέπει να κοιτάξει... Να βρει άλλη κοπέλα. Όχι, όχι. Είναι τέλειο ζευγάρι αυτοί οι δύο. Πότε θα γυρίσεις? Μου φαίνεις ένα ποτό, σε παρακαλώ. Ναι, ό,τι θέλεις. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Μόνο το όνομά του θέλω να μάθω. Έληξε. Ντάντε, αρκετά. Πες το μου εδώ. Έλα, λοιπόν, μίλα. Εντάξει, εντάξει. Ηρέμησε, Ντολόρες. Θα σου πω ποια είναι η αρρώτη φίλη. Υπό έναν όρο, όμως. Τι όρο, Ντάντε? Θέλω ένα φυλάκι. Για στάσου, τι πρόβλημα έχεις? Μου πουλάς φούμαρα για ένα φιλί. Είσαι αξιολύπητος και ψεύτης. Όχι ψεύτης, όχι και ψεύτης. Ξέρω ποια είναι η αρρώτη φίλη σου, αλλά δεν θα σου πω ποτέ. Ποτέ. Δεν ξέρω ποια νομίζει ότι είναι η τύπισσα και λέει ότι είναι υπεύθυνη για τις μαζορέτες και δεν ξέρω τι άλλο. Αν η μαμά σου απλώς είχε ρηπάνω της... Θα τη σκοτώσει, ξέρεις είναι τι. Είναι 3 μέτρα πιο ψηλή. Πρέπει να μιλήσουμε, είναι σημαντικό. Αχ, και πήγαινε τόσο καλά η μέρα. Αν είναι σημαντικό να φύγε. Ακού, αύριο το απόγευμα είμαστε ελεύθεροι. Ωραία! Ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Χαλάρωσε, σε παρακαλώ. Έχουμε συνέντευξη με ένα παραγωγό δίσκων. Τι? Ναι, αύριο είναι η δοκιμή στο στούντιο. Μα δεν θα μπορέσουμε. Αλήθεια, γιατί? Επειδή λείπει Μία. Μπορεί να είναι ανόητη, ελαφρόμυαλη, να μην τη χωνεύω, αλλά είναι και αυτή στο συγκρότημα. Όχι, περίμενε, δεν κατάλαβες. Δεν θα χάσω αυτή την ευκαιρία ούτε για τη Μία ούτε για κανέναν. Εξάλλου ο Μανουέλ και εγώ θα πάμε. Φυσικά, δεν σας καίγεται καρφάκι για κανέναν. Το έχετε μέσα σας. Τώρα, τι λες? Μάλιστα. Είδαμε την αγγελία σου στον πίνακα για το διαμέρισμα. Τι έπαθε το διαμέρισμά σου? Δεν σ' αφορά. Ας πάμε εκεί να μιλήσουμε εμείς, παιδιά.
Γλώρια, καλά που είσαι εδώ. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Όχι, όχι, φεύγω για το ιατρείο. Αισθάνομαι χάλια. Δεν είμαι καθόλου καλά. Το ξέρω, φαίνεται καλή μου. Αισθάνεσαι έτσι καιρό τώρα. Άκου, θέλω να μου κάνεις αυτή τη μεγάλη, μεγάλη χάρη. Πάρε το φάκελο του Οκτάβιο και τσέκαρε το νούμερο της ταυτότητάς του. Αυτό μόνο. Πήγαινε και δες και πες μου, εντάξει, έτσι. Εντάξει, θα το κάνω για σένα. Μόνο για σένα. Είσαι υπέροχη. Θα σου περάσει. Επειδή κάνεις καλές πράξεις. Ήσουν ικανοί κύκλους. Έτοιμο είναι. Δεν είναι δυνατόν. Τι δεν είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν! Αυτός ο αριθμός ταυτότητας είναι του Μάρτιν Αντράντε. Φυσικά όχι, αδύνατον. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει! Μόλις επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει ο Οκτάβιο Αντράντε. Τι τρέχει με μένα? Γιατί έχετε το φακελό μου στα χέρια σας? Με συγχωρείτε, μόλις έφευγα. Θα σου πω εγώ γιατί. Απλά κοιτούσαμε και κατά παράξενο τρόπο συνειδητοποίησαμε ότι ο Οκτάβιο Αντράντε δεν υπάρχει. Ξέρεις κάτι, σε βαρέθηκα. Με κυνηγά συνέχεια. Γιατί, γιατί, περίμενε. Για ποιο λόγο? Όχι, ξέρω ότι κρύβεις κάτι. Το νούμερο της ταυτότητας του Μάρτιν Αντράντε είναι στο φάκελό σου. Πώς βρήκες τον αριθμό ταυτότητας του αδερφού μου, λες, σε παρακαλώ πολύ. Έχω διασυνδέσεις. Μην αλλάζεις το θέμα. Ή ο αδερφός σου είναι αυτός που δεν υπάρχει, ή εσύ μας κοροϊδεύεις όλους. Ακούσε με, Σόνια, με συγχωρείτε. Μπορεί να μου πει κάποιος τι συμβαίνει εδώ? Γλυκέ μου, θα το συζητήσουμε όταν γυρίσω, εντάξει? Όχι, όχι, θα το συζητήσουμε σήμερα. Θέλω να μάθω πώς, πότε και πού συναντήθηκες με αυτό το Πιέρ. Σ' αγαπώ πολύ. Όχι, μία. Μανουέλ, τι συμβαίνει? Γιατί είσαι στενοχωρημένος? Πρέπει να είσαι χαρούμενος, αύριο έχουμε το δοκιμαστικό. Ναι, ναι, είμαι χαρούμενος, αλλά έχω ένα... ένα μικρό πρόβλημα. Πρόβλημα? Με τη μία? Ναι. Μερικές φορές... μερικές φορές είναι περίεργη. Η μία είναι τόσο δύσκολη που δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, αλλά οι άνθρωποι θέλουν πάντα να είναι με αυτούς που δεν τους φέρονται καλά. Βλέπεις τι γίνεται? Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, όχι. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Είναι διαφορετικό. Είχα και παλιότερα προβλήματα με τη μία, αλλά τα πηγαίναμε καλά στο τέλος. Ναι, σίγουρα. Είσαι βέβαιος, έτσι? Ναι, 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 είμαι. Είμαι σίγουρος. Γιατί, δεν με πιστεύεις? Όχι, όχι, όχι. Όχι, μου φαίνεται ότι... δεν ξέρω. Ίσως επειδή δεν είσαι από εδώ και... είσαι εδώ μόνος, χωρίς συγγενείς... ίσως αγαπάς άτομα ή νομίζεις ότι κάποιο συγκεκριμένο άτομο είναι καλό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε? Τίποτα, να θέλω να πω, νομίζω ότι... ότι είσαι καλό παιδί. Πολύ καλό, μάλιστα. Είσαι έξυπνος και όριμος. Δεν θα έπρεπε να βγαίνεις με ένα κορί... με ένα κορίτσι. Δεν θέλω να πω κορίτσι, αλλά δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνεις, ε? Νομίζεις ότι είμαι όριμος? Ναι. Νομίζω ότι είσαι, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να ρισκάρεις και να ζεις την κάθε μέρα σαν να ήταν μοναδική. Αυτό θα κάνω. Αλήθεια? Όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά, δεν τα έχεις χάσει όλα πια. Φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κάπου τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς.
μπορείς να αποδείξεις ότι με το θάρρος σου μπορείς να νικήσεις όνειρα που θες να πραγματοποιήσεις. Κι αν ποτέ πιστέψεις πως έχασες χρόνο, δεν θα είναι αργά να ξεχάσεις τον πόνο. Πίστεψε σε σένα, μην ακούς κανένα. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού τώρα τι σου λέει η καρδιά. Κανένα.